Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα έρχομαι, καλή μεγάλη εβδομάδα, υγεία σε όλους. Είμαστε εδώ, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 παρα 10. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο email ηλιοπούλουντες@gmail.com. Η ανταπόκριση σας είναι μεγάλη, μπορείτε να επιλέγετε θέματα που θέλετε να αναπτύξουμε, όπως επίσης και φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε εδώ να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά και να σας τα παρουσιάσουμε. Τώρα η μεγάλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε με τον πλέον δύσκολο τρόπο, θα έλεγε κανείς. Ο Γολγοθάς που ανεβαίνουν οι οικογένειες που έζησαν την τραγωδία. Στο μάτι δεν έχει τελειωμό. Σήμερα ήρθε να προσθεθεί και το άκουσμα της απόφασης της δικαιοσύνης που απέδωσε ποινές σε χάδι, θα έλεγε κανείς, κρίνοντας μάλιστα και όμως ως ελεύθερους τους 6 καταδικαστέντες. Αναπόφευκτο και οργισμένο ήταν το ξέσπασμα των συγγενών των 104 θυμάτων. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων ανακοινώθηκαν οι ποινές στη δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ποινή φυλάξης από 3 έως 111 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο δικείο της Αθήνας στους 6 καταδικαστέντες για τις πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής που οδήγησαν στο θάνατο 104 πολίτες. Ωστόσο, εκτιτέα είναι μόνο τα 5 έτη, γεγονός που προκάλεσε ξανά αντιδράσεις. Μάλιστα, το δικαστήριο μετέτρεψε τις ποινές σε χρηματικές προς 10 ευρώ ημερησίως, με τους κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν να καλούνται να πληρώσουν περίπου 40.000 ευρώ. Και η απόφαση αυτή προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων από το ακροατήριο. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, πάρα πολύ στεναχωρημένη. Και απογοητευμένη και να πεθάνω εδώ μέσα θέλω σήμερα. Έχω να πω ότι αυτά είναι τα χάλια τους. Άλλη μια φορά να χειροκροτήσω. Δεν έχω να πω. Πραγματικά, η απόλυτη ξεφτύλα. Κουράγιο σε εμάς που ανάβουμε τους τάφους και όλοι αυτοί θα είναι έξω να χαίρονται. Έχασα το παιδί μου 25 χρονών στο μάτι, μέσα στη θάλασσα. Ξέσπασα πολλές φορές γιατί περίμενα 6 χρόνια. Όχι ότι περίμενα κάτι διαφορετικό, αλλά όχι και αυτό το έσχος. Γονείς, συγγενείς και φίλοι των ανθρώπων που έφυγαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο από τη ζωή βρέθηκαν στη δεινή θέση να ακούσουν από την ελληνική δικαιοσύνη ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους 6 καταδικαστέντες μετατράπηκαν σε χρηματικές. Δικάσαμε πλημέλημα με 104 νεκρούς και μία συνένεση και πρόταση από την κυρία Πρόεδρο να είμαστε σεβάσμοι προς το δικαστήριο. Το αποτέλεσμα είναι ότι κανένας δεν σεβάστηκε εμάς για τη δολοφονία 104 ανθρώπων και εύχομαι στα παιδιά μας να αλλάξουν χώρα. Έχω ένα παιδί 11 χρονών με σημάδια σε όλο το σώμα και την ψυχή του που για 15 χρόνια τώρα δεν κοιμάται. Είμαι τυχερός γιατί σήμερα θα πάω να του πω πως η Ελλάδα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά και είμαι τυχερός γιατί το μαθαίνει τώρα στην τρυφερή ηλικία των 11 χρονών για να μάθει σε τι χώρα θα μεγαλώσει και τι θα έχει να αντιμετωπίσει την υπόλοιπη ζωή του. Έπεσε η αυλαία του θεατρικού έργου. Το έργο αυτό όμως δεν ξέρουμε αν ήταν φάρσο, κωμωδία ή τραγωδία. Για να πάμε τώρα στα ζητήματα της καθημερινότητας, ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι θα είναι το φετινό και οι καταναλωτές θα το στρώσουν όμως, αλλά η ακρίβεια έχει παρασύρει τις τιμές σε πολλά προϊόντα. Όπως επισημαίνουν οι πολίτες, το Πάσχα θα έχει λιγότερα και σαρώνουν την αγορά να βρουν καλύτερες τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τιμή στα ελληνικά μνοερήφια βρίσκεται στα 12 με 15 ευρώ, ενώ το κόστος ανά άτομο κυμαίνεται
από 16 έως 23 ευρώ. Παρ' όλα αυτά οι πολίτες δεν το βάζουν κάτω και θα γιορτάσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα ακόμα και με λιγότερα. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν και φέτος το Πάσχα οι καταναλωτές προκειμένου να πάρουν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, αφού η ακρίβεια σαρώνει στα βασικά είδη διατροφής. Δυστυχώς είναι πολύ πιο ακριβό από πέρσι. Κάθε χρόνο και πιο χειρότερα. Σίγουρα όλα έχουν ακριβήνει. Μακάρι να μπορέσει να τα απεξέλθει ο κόσμος. Είναι ένα έθιμο το οποίο το ακολουθούμε πιστά κάθε χρόνο. Τι να πω, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Έχουν ανέβει πολύ οι τιμές, πάρα πολύ. Δύσκολα. Για κάποιες οικογένειες είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φέτος, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με το κόστος να ανεβαίνει για το αρνί και το κατσίκι στα 2 με 5 ευρώ. Είναι τα πάντα ακριβά. Σούπερ μάρκετ, όλα στην αγορά, τα πάντα. Τα κρέατα, ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και τα είδη καθημερινής χρήσης έχουν αυξηθεί. Τώρα, λόγω εορτών, στα κρέατα. Είναι η εποχή που βάζουν μεγαλύτερες τιμές. Μια μέση λύση, όχι ολόκληρο, κάτι με διάφορα κρέατα. Οι τιμές για το αρνί μαζί με τα απορροκυπευτικά, τα αυγά και τα τσουρέκια διαμορφώνουν το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι για το άτομο μεταξύ 16 με 23 ευρώ. Έχω κάνει τα ψώνια μου ακόμη για το πασχαλινό τραπέζι. Εντάξει, βέβαια, είναι ένα ζήτημα αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πασχαλινό τραπέζι φέτος θα είναι περίπου 20 με 30% ακριβότερο από πέρσι. Σε όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, στα λαχανικά, παντού, στα φάρμακα, παντού. Τα πάντα, δυστυχώς, από τα κινητά μέχρι το φαγητό, τα πάντα. Βενζίνη, στα είδη διατροφής που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα πάντα, δυστυχώς, έχουν αυξηθεί όλα και πολλά είναι σε διπλάσιο ποσοστό αύξηση. Σε ισχύ έχει τεθεί μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και το Πασχαλινό Καλάθι, ρίχνοντας τις τιμές σε βασικά είδη για το Πάσχα, όπως σοκολατένια, αυγά και τσουρέκια. Ο Έλληνας πάντοτε προσπαθεί και πάντοτε βρίσκει λύσεις, αλλά σίγουρα κάποιοι θα έχουν πολύ λιγότερα πρακτικά. Σαμφάρι ελέγχων πραγματοποιείται σε αγορά και πύλες εισόδου εν ώψη του Πάσχα. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν σε ελαιόλαδο και λάδι και έχουν επεκταθεί σε κρέας και αυγά. Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η προστασία παραγωγών και καταναλωτών. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται από τα μεικτά κλιμάκια οι έλεγχοι στα σημεία εισόδου της χώρας εν ώψη της εορταστικής περίοδου του Πάσχα. Από την αρχή του έτους, με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί με σκοπό την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων από τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων. Η αρχή έγινε με ελέγχους σε γαλακτοκομικά, οπωροκυπευτικά, ελαιόλαδο, μέλι και pop προϊόντα, ενώ το τελευταίο διάστημα συνεχίζονται σε κρέας και αυγά. Η έκτακτη ελέγχη των μεικτών κλιμακίων που ξεκίνησαν από τις αρχές του Γενάρη, έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Μέχρι πρόσφατα οι έλεγχοι έγιναν στα γαλακτοκομικά, παπουροκυπευτικά, ελαιόλαδο, μέλι και σε ποπ προϊόντα. Το τελευταίο διάστημα γίνονται έκτακτοι έλεγχοι και σε κρέας όπως και σε αυγά. Απομένουν λίγες μέρες μέχρι τη μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης, στην Ανάσταση. Θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Κανένας παραγωγός, επαγγελματίας ή μεταποιητής που τηρεί τον νόμο και τους κανόνες δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Παράλληλα όμως, θέλω άπαντες να γνωρίζουν ότι κανένα συμφέρον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια που κάνουμε μαζί με τα στελέχη του ΕΦΕΤ, του Ελγό Δήμητρα και της Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προστασία των ελληνικών προϊόντων. Βάσει στοιχείων από τις αρχές Απριλίου μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα έχει εισάγει από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 45.000 αμνοερήφια ζώντα ζώα και από αυτά έχουν σφαχθεί και πουληθεί περίπου 12.500. Κατά το ίδιο διάστημα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τρίτες χώρες μέσω των σταθμών υγειονομικού κτηνιατρικού ελέγχου Ευζώνων και Καυκάσου συνολικά 106.510 κιλά σφάγη αρνιών. Σε διάστημα 4 ημερών, τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια πραγματοποίησαν συνολικά 777 ελέγχους, διαπιστώνοντας 15 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν σε μη έκδοση και κατοχή παραστατικών και κατάσχεση. Κατασχέθηκαν συνολικά 1.155 κιλά κρέατος και παρασκευμάτων λόγω έλλειψης επισήμανσης, παρελθούσας ημερομηνίας ανάλωσης, κρίσης μη επιτρεπόμενων πρόσθετων, μη σύνομης διαδικασίας κατάψυξης. Ενώ ο πραγματικός αριθμός των ελέγχων, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι πολύ μεγαλύτερος, και αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος μας είναι να μπει τάξη στην αγορά και να προστατεύσουμε τους παραγωγούς, τους καταναλωτές
και τους έντιμους μεταποιητές. Αυτό πράττουμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε με απόλυτη συνέπεια. Η παράδοση τώρα να απολαμβάνουμε οβελία στο Πασχαλινό τραπέζι φέτος έρχεται με υψηλότερο κόστος, καθώς οι τιμές αναμένεται να φτάσουν σε νέα ύψη. Αν και η τιμή πώλησης δεν έχει ακόμη κλειδώσει, εκτιμάται ότι στα ακροπολία της περιφέρειας, το κατσίκι και το αρνί θα πωλούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Οι αναγνωριστικές βόλτες στα ακρεοπολία εν ώψη του Πάσχα έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες με το βλέμμα των καταναλωτών στραμμένο στα ταμπελάκια των τιμών. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του οβελία να εκτοξεύεται στα 15 και πλέον ευρώ, οι κρεοπόλες εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Εδώ και ένα μήνα ο κόσμος έχει αρχίσει και ρωτάει σχετικά με τις τιμές που θα κυμανθεί το αρνί, το κατσίκι και όλα τα είδη που θα έχουν να κάνουν τώρα και το Πάσχα, όπως για παράδειγμα σηκωταριές, έντερα, πατσές. Υπάρχει ένας φόβος επειδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι άμεσα σχετικοί με το είδος έχουν βγάλει κάποιες ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα ότι το αρνί θα φτάσει 20 ευρώ το κιλό και ότι οι σκοταριές μπορεί να φτάσουν αντίστοιχα να ξεπεράσουν και τα 15 ευρώ το κιλό. Αυτά δεν αποτελούν πραγματικότητα. Το κόστος για αρνί ή κατσίκι στα συνοικιακά κρεοπολία, όπως λένε και δει, εκείνα της περιφέρειας, θα κυμανθεί κοντά στα περσινά επίπεδα με πολύ μικρές ανατιμήσεις. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Ίσως να υπάρξει μια μικρή αύξηση στα κέντρα, όπως για παράδειγμα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, στην πρωτεύουσα και στην πρωτεύουσα, να υπάρχει μια μικρή αύξηση. Ίσως να είναι τεχνική όμως οι λόγοι. Στις μικρές πόλεις όμως, στις επαρχίες, δεν θα ξεπεράσει τα 13 ευρώ το κιλό. Και ήδη ο κόσμος φαίνεται να έχει αρχίσει να προσαρμόζεται σε αυτές τις τιμές. Μας ρωτάνε γιατί και σε σχέση με πέρσι δεν υπάρχει κάποια αύξηση η οποία να ξεπερνάει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το κιλό. Και σας λέω ότι δεν ίσως να μην τα ξεπεράσει κιόλας. Κάπως έτσι και δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει οι πρώτες παραγγελίες. Ενώ είχαμε τη σκέψη κι εμείς ότι μπορεί όντως λόγω της αύξησης του πληθωρισμού, του κόστου ζωής, του αριθμού να μην πάει ο κόσμος στο ολόκληρο, βλέπουμε εδώ και 10 μέρες περίπου ότι η ζήτηση είναι περισσότερη στο ολόκληρο παρά στα τεμάχια. Τις επόμενες ημέρες και με αποκορύφωμα το Μεγάλο Σάββατο, η αγορά αναμένεται να πάρει φωτιά, με τον κόσμο να αναζητά την καλύτερη τιμή σε συνδυασμό βεβαίως με την ποιότητα του προϊόντος. Η εφεσβήτητα θα είναι Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και ίσως να μειωθεί λίγο το Σάββατο, γιατί θεωρώ θα έχει προμηθευτεί ο κόσμος τα περισσότερα προϊόντα του και θα είναι λίγο πιο ομαλή η κίνηση του Μεγάλου Σάββατο. Αλλά θα δούμε, σας λέω, όπως σας είπα, θα εξαρτηθεί και από το, όπως αναφέρατε, και από τον καιρό και από την έξοδο από τα κέντρα που πιθανολογούμε ότι θα είναι μεγάλη. Καθώς φέτος η 1η Μαΐ συμπίπτει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, μεγάλη αναμένεται και η ζήτηση από τον κλάδο της εστίασης, με τους κρεοπόλες να προετοιμάζονται αναλόγως. Και μάλιστα, από ό,τι μας έχουν πει και οι ίδιοι, περιμένουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες μέρες για αυτούς, γιατί θα είναι όντως πολλοί ο κόσμος που θα κινηθεί προς αυτές τις επιχειρήσεις. Παραμένουμε τώρα σε αυτά τα ζητήματα, έτσι γιατί μας απασχολούν αυτή την εβδομάδα. Είναι μαζί μας ο κύριος Φώτης Αλεξόπουλος, μέλος του ΙΝΚΑ. Καλώς ήρθατε. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, κύριε Αλεξόπουλε. Καλή ανάσταση να έχουμε σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Ιωπούλου, και υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να μας πείτε τώρα πώς βλέπετε τα πράγματα, γιατί τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να προμηθευτούμε τα απαραίτητα για το Πασχαλινό τραπέζι. Έχει ξεκινήσει ο καταναλωτής την έρευνα αγοράς. Πώς είναι τα πράγματα και θα δούμε περισσότερες αυξήσεις όσο μπαίνουμε έτσι, πλησιάζουμε το Πάσχα? Αυτή η εβδομάδα, η Μεγάλη Εβδομάδα, ειδικά μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη που κάνει τη τελική τροφοδοσία ο κόσμος, αλλά και τη Μεγάλη Παρασκευή, βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν αλματοδός. Ενώ ξεκινάει με 9,78 σήμερα το αρνί είχε στο έψιλον καταναλωτής, στην ιστοσελίδα δηλαδή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι 10,20 είδα πριν, μάλιστα το μεσημέρι είχα μπει μέσα. Σιγά σιγά βλέπουμε επικοινωνιακά και το φτιάχνουμε μερικοί να το ξεπεράσουμε. Εμείς ως ΙΝΚΑ έχουμε προβλέψει στα 14 ευρώ. Μάλιστα βγάλαμε και δελτίο τύπου, το οποίο λέμε ότι γύρω στο 6% θα έχουμε μια αύξηση από το 23 στο 24 στο Πασχαλινό τραπέζι. Και όταν εννοούμε ένα 6% είναι γύρω στα 23 ευρώ πιο ακριβό από πέρυσι. Φυσικά αυτό είναι ανάλογα και με την ποιότητα των πραγμάτων που παίρνει κανείς, γιατί αν στραφεί κάποιος σε πιο υποδιέστερα προϊόντα, η τιμή ίσως να είναι και ίδια με το 23. Μιλάμε για το αρνί, μιλάμε για το κοκορέτσι, μιλάμε για πράγματα που χρειάζεται το τραπέζι, όπως
κρεμμύδια, ντομάτες, αγγούρια, τζατζίκια, τυριά, γραβιέρα, τα κάρβουνα, το τσουρέκι. Είναι αλήθεια ότι σε όλα έχουν τσιμπήσει έτσι λίγο παραπάνω οι τιμές, αν παρατηρήσει κανείς. Βλέπουμε και στα φρούτα και στα γλυκά και στα κουλούρια που θα φτιαχτούν στο σπίτι, δηλαδή στα προϊόντα τα πρωτογενή που μια νοικοκυρά θα πάρει για να τα φτιάξει μόνη της. Το αρνί το έχουμε βάλει γύρω στο 14 ευρώ, εκεί νομίζουμε ότι θα κοιμαθεί. Και καλό θα είναι, επειδή μιλάμε και για ελληνοποιήσεις και δεν θέλω τώρα να αναφερθώ ούτε να ανοίξω και γιορτινές μέρες, αλλά επειδή είδα πριν λίγο είχατε ένα βίντεο με τον κύριο Υπουργό, να μας ενημέρωνε ποια κλιμάκια ήταν αυτά, πού πήγανε, πού κάνανε ελέγχους, τι ήταν αυτοί πάλι που βγήκανε και... Γιατί αμφισβητείτε ότι γίνονται οι έλεγχοι? Αμφισβητώ ότι δεν υπάρχει κόσμο στα Υπουργεία για να κάνει αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός. Όταν και εγώ ίδιος δουλεύω σε ένα αρμόδιο οργανισμό και έχουμε έλλειψη προσωπικού. Προφανώς ο κύριος Υπουργός θεωρεί ότι με τα επικοινωνιακά παιχνίδια θα καταπολεμήσει την ακρίβεια. Το είδαμε εδώ και 1,5 χρόνο φωνάζουμε ότι η ακρίβεια δεν καταπολεμείται με τα επικοινωνιακά μέσα, αλλά θέλει δουλειά. Οι αρμόδιοι υπουργοί θεωρούν ότι εντάξει, με τις δηλώσεις και με τα πρόστιμα τα οποία δεν εισπράττονται ποτέ, και μην να κάνουμε τώρα ανακύκλωση, αυτό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι τα πρόστιμα μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε στο ημέση και κάποια στιγμή δεν εισπράττονται. Τώρα μην, εντάξει, χριστουγεννιάτικα δεν θέλω να ανοίξω τέτοιες ναι. Το θέμα είναι όμως ότι το θέμα των ελληνοποιήσεων είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει και με άλλα προϊόντα. Αλλά επειδή μιλάμε για το Πάσχα, μιλάμε τώρα για τα αμνοερήφια. Ο καταναλωτής που θα πάει στο κρεοπωλείο ή θα πάει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει αρνάκι για το Πάσχα, θα καταλάβει ότι αυτό που αγοράζει δεν είναι ελληνικό? Εκτός από αυτά που θα έχουν τη σφραγίδα, γιατί όποιο είναι εισαγόμενο έχει και την ανάλογη σφραγίδα. Η ελληνοποίηση όμως είναι κάτι διαφορετικό. Αν ο καταναλωτής δεν αγοράζει από σφαγεία τα οποία είναι στην Ήπεθρο, αν ακολουθεί τους κανόνες και ψωνίζει από τα καταστήματα της περιοχής του, τα οποία γνωρίζει τι κρέας πουλάει ένας κρεοπόλης εκεί της γειτονιάς του, στηρίζει την τοπική οικονομία, δεν το πολύ ψάχνει γύρω-γύρω και πηγαίνει στην τοπική κοινωνία εκεί που υπάρχει εμπιστοσύνη, ειδικά στις επαρχίες, θα μπορεί να εντοπίσει αν ένα κρέας έχει πραγματικά την τυρκουάζ αυτή τη σφραγίδα η οποία γράφει απάνω Ελλάς, αν έχει το οποίο προσδιορίζει αν έχει γίνει σφαγή του εδώ στην Ελλάδα, θα μπορέσει να καταλάβει από το κρέας και από το αν είναι σκληρό το κρέας, αν είναι θαμπό, ότι πιθανόν το ζώο έχει άρρωστο, είναι άρρωστο. Το κατσικάκι, αν έχει σκούρο και σφιχτό κρέας, απ' τα αρνί και λιγότερο λίπος, το αρνάκι γάλακτο να έχει ροζ κρέα, τα κόκαλά του να είναι λεπτά και το λίπος του άσπρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την αφεντικότητα του κρέατος, του ελληνικού κρέατος. Αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχει απάνω η σφραγίδα στο ζωντανό, στο σφαγείο, το οποίο προσδιορίζει ότι τη λέξη Χελλάς και έχει σφαγιαστεί εδώ στην Ελλάδα. Από την άλλη, ένας καταναλωτής μπορεί να έχει όλη αυτή την εμπειρία και να καταλάβει το κρέας. Να γιατί χρειάζεται λοιπόν να πηγαίνουμε σε καταστήματα τα οποία πραγματικά υπάρχει εμπιστοσύνη. Θεωρούμε ότι από εκεί θα ψωνίσουμε πραγματικά ένα πολύ καλό κρέας για το γιορτινό τραπέζι και να αποφεύγουμε διάφορες πηγές οι οποίες δεν είναι και νόμιμες, ούτε και τα... Αυτά τώρα, που θα φαινήσουμε είναι και ντόπια.
Αν ένας καταναλωτής πάει να αγοράσει τα απαραίτητα, καλής ποιότητας όμως, για το πασχαλινό τραπέζι, για 6-8 άτομα πόσο θα στοιχίσει περίπου το τραπέζι? Γύρω στα 355 ευρώ. Από 334,50 που ήταν το 23. Δηλαδή ναι. 21 ευρώ παραπάνω ή 6%. Να σας πω μερικές τιμές. Το ναι, ναι. Το βάλει να πούμε κάποιες έτσι ενδεικτικά. 10 κιλά, 14 ευρώ το κιλό, 140 ευρώ. Το κουκορέτσι 1,5 κιλό, 21 ευρώ. Δύο μαρούλια από 70 λεπτά, 1,40. Κρεμμύδια φρέσκα που βάζουμε στη σαλάτα, 0,70 το ένα, 1,40 τα δύο. Ο άνηθος έχει φτάσει 0,60 λεπτά. Ένα ματσάκι άνηθο. Οι ντομάτες το κιλό 2,5 ευρώ. Τα δύο αγκούρια 1,40. Αν κάνουμε και τζατζίκι ένα κιλό, βγαίνει γύρω στα 4,20 το κιλό το τζατζίκι. Πού μπαίνει, σαν τραπέζι. Η μαγειρίτσα την Ανάσταση 11 ευρώ. Η φέτα βγαίνει γύρω, το μισό κιλό γύρω στα 7 ευρώ. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Μπήκα στο εύσιλον καταναλωτής. Η φέτα πραγματικά έχει πάρει αστρονομικές τιμές. 7 ευρώ τώρα τα 500 γραμμάρια, όταν αγοράζουμε από το φθινοτρόφο οι εταιρείες με μηδαμινά χρήματα. Ναι, βέβαια, και να το πούμε και αυτό, γιατί και οι φθινοτρόφοι έχουν τα παραπονά τους πάνω σε αυτό. Πολλούν σε χαμηλές τιμές και ο καταναλωτής πληρώνει πολύ ακριβά. Εμένα με λυπεί, κυρία Ελιοπούλου, το γεγονός, επειδή έχω μεγαλώσει σε αγροτική οικογένεια, πρόεδρομαι από αγροτική οικογένεια με 9 παιδιά και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το χωράφι. Με λυπεί ότι σήμερα σε αγγελίες στο Facebook ή στα social media βλέπεις συνέχεια τρακτέρ, φρέζες από νέους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρήσαν να καθίσουν στο χωριό και δυστυχώς δεν τα καταφέρανε. Και θα έρθουν πάλι εδώ στην Αθήνα, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα ίσως σε κάποιο ξενοδοχείο να κάνουν τους σερβιτόρους και η πρωτογενής παραγωγή δυστυχώς χάνεται. Σε συνδυασμό σας λέω με το 50% με 60% που έχουν δεσμεύσει οι τράπεζες, την πρωτογενή παραγωγή λόγω δανείων από τα φυσικά πρόσωπα, η πρωτογενή παραγωγή δεν υφίσταται. Καταναλωτικά δάνεια δεν υπάρχουν, καλλιεργητικά δηλαδή, τα παλιά καλλιεργητικά. Σήμερα για να καλλιεργείς πρέπει να έχεις δικά σου χρήματα. Αν δεν έχεις δικά σου χρήματα, ο γεωπόνος δεν σου δίνει ούτε ψαλίδα να κουρέψεις το αμπελάκι σου. Ούτε την ψαλίδα, βέρεσαι. Είναι όλα επιμετρητής. Και καλά κάνουν, έτσι να το πω. Ναι. Κύριε Αλεξόπουλε, έτσι κατακλείδη, τι θα λέγατε στους καταναλωτές, γιατί τώρα έτσι θα αρχίσουν σιγά σιγά να προμηθεύονται τα απαραίτητα για το Πάσχα. Να προσέχουν, ειδικά στα παιχνίδια, ξέρετε, υπάρχει το σήμα το ΣΥΕΦΣΙΛΟΝ, το οποίο προσδιορίζει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας, σήμερα με την κοινωνική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 88 του 79, περί ασφάλειας των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια αυτά, αν δεν φέρουν αυτό το σήμα, το ΣΕΕΨΙΛΟΝ, αυτά είναι μαϊμού τα παιχνίδια και είναι και επικίνδυνα μάχια για τα παιδιά, γιατί διαλύονται σε μικρά κομματάκια και ξύλο να χτυπήσουμε, ειδικά για τα βρέφη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, 2 ετών, 3 ετών παιδιά, καλό θα είναι να το προσέχουν αυτό και οι νονοί οι οποίοι θα κάνουν τα δώρα, να μην παίρνουν δώρα επειδή το βρήκαμε φτηνό ένα κινέζικο το οποίο θα διαλυθεί μέσα στο σπίτι. Και μετά το παιδί θα παίρνει τα κομματάκια να τα κάνει ότι είναι φαΐ. Μακριά από υπαίθρια παιχνίδια, τα οποία είναι φτιαγμένα από άγνωστους κατασκευαστές, δεν έχουν κανένα σήμα προέλευση κτλ. Να πρέπει καλά τα φρούτα μας, τα κρέατα, τα λαχανικά μας, να αποφεύγουμε αυτά τα ύποπτα, οι αλλοιώσεις, ειδικά στα πασχαλινά αυγά. Αν δούμε μία αλλοίωση, δεν υπάρχει άνθρωποι. Τα αφήνει στην άκρη και λες, κυρία μου, ξέρετε κάτι, αυτό είναι χαλασμένο. Δεν υπάρχει κάποια τροπή. Μπορεί και αυτός που το έχει αγοράσει από τον προμηθευτή του να μην το έχει δει. Δεν είναι. Δοκιμάς. Πρέπει να κόβεται παρουσία του πελάτη. Το λέμε, έχω φτάσει 54 χρόνια και συνεχίζουμε να το λέμε. Δοκιμάς, κόβεται παρουσία του πελάτη. Εκτός φυσικά από τα συσκευασμένα σε πακέτο
οι κοιμάδες, οι οποίοι αναγράφουν στο κάτω μέρος και την ημερομηνία ανάλωσης και το όνομα του παρασκευαστηρίου. Τα άντερα πρέπει να είναι πλημμένα, καθαρισμένα, χωρίς οσμές. Με το που θα αντιληφθεί ο καταναλωτής οσμή, τα αφήνει και φεύγει. Τι άλλο. Είπαμε για τα αρνί, είπαμε η καταλληλότητα των αυγών. Πάει κάποιος να πάρει αυγά, τα βλέπει ότι είναι μέσα στη βρωμιά. Δεν χρειάζεται να το πω, συζητάμε. Να μην το παίρνει, να μην το αγοράζει. Κοιτάξτε, προσοχή λοιπόν αυτές τις ημέρες. Καταλαβαίνω ότι την οικονομική αγοραστική δύναμη που έχει ο καθένας με το εισόδημα που έχει και με τη φτώχεια που τραβάμε. Αλλά εντάξει τώρα, ειδικά τα προϊόντα για το Πασχαλινό τραπέζι, καλύτερα να βάλεις 5 λιγότερα και να είναι έστω ποιότητας. Και να μην βρεθούμε, γιατί βλέπετε καμιά φορά, κάνετε χρόνια ρεπορτάζ, έχουμε πάρα πολλές γαστρεντερικές. Βέβαια. Προσοχή τάσεις, λοιπόν αυτές τις μέρες, από πού αγοράζουμε, τι αγοράζουμε. Και βέβαια ας κάνουμε καλύτερα και μια έρευνα αγοράς νωρίτερα. Αν και πιστεύω ότι τα κρέατα θα έχουν την ίδια τιμή. Έτσι, κάπως σας προτιμήσω κάτω. Τοπικά καταστήματα της περιοχής του και αν είναι δυνατόν ο Κρεοπόλης να είναι και γνωστός, να έχουν ξαναψωνίσει από εκεί, να υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή, του πολιτή δηλαδή και του αγοραστή, και να είναι τοπικά καταστήματα και να βοηθούν και οι τοπικές οικονομίες, αλλά περισσότερο ο τοπικός έμπορας είναι δύσκολο να κάνει πράγματα τα οποία θα τα δει μετά μπροστά του. Βέβαια. Είναι διαφορετικές οι σχέσεις με τον καταναλωτή. Εγώ και Αλεξόπουλε, καλή Ανάσταση. Ναι. Καλή Ανάσταση σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή Ανάσταση. Μακάρι μετά τις γιορτές να έχετε χρόνο και να πούμε αυτό που γίνεται με τα e-shop, τα ηλεκτρονικά, τα οποία μαζεύουμε 150 καταγγελίες την ημέρα. Μαϊμού e-shop, ηλεκτρονικά, χωρίς διευθύνσεις. Θα τα πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό και δυστυχώς έχουν πέσει θύματα απάτης αρκετοί καταναλωτές. Να σας ευχαριστήσουμε. Σήμερα καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ισχύ έχει τεθεί το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα στα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας, δίνοντας μια ανάσα στους επαγγελματίες. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι κλειστά την 3η 7 Μαΐου, λόγω μεταφοράς της εργατικής πρωτομαγιάς. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες παραμένουν, αφού τα κατάλοιπα που άφησε ο χειμώνας είναι πολλά και οι υποχρεώσεις τρέχουν. Ανάσα στα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας δίνει εφαρμογή του πασχαλινού ωραρίου. Θα πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε αισιόδοξοι. Πάντα όταν το Πάσχα έτσι είναι πέφτει μέσα στο Μάιο, υπάρχει μια αυξητικότητα στην κίνηση και είναι καλό για τα καταστήματα. Οι λίγο επιπλέον ώρες που έχουμε είναι τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα και τη Τετάρτη το απόγευμα, που είναι 5.30 με 9. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα είμαστε μέχρι τις 3 και το Μεγάλο Σάββατο έως τις 4. Προτινόμενο ωράριο για τις εορτές του Πάσχα. Παράλληλα, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την 3η 7 Μαΐου λόγω της μεταφοράς της εργατικής πρωτομαγιάς. Βέβαια, είναι γνωστό ότι στις 7 Πέμπτου, λόγω της μεταφοράς της εργατικής πρωτομαγιάς, θα είμαστε κλειστά. Δηλαδή, έχουμε μια μέρα ακόμα για να ξεκουραστούμε και λίγο. Οι δυσκολίες για τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν πολλές. Η δυσκολία είναι η αναδουλειά. Αυτή είναι το πρώτιστο, γιατί όταν δεν υπάρχει πολλή δουλειά, δεν μπορούν να καλύψουν και τις υποχρεώσεις τους. Βέβαια περάσαμε ένα χειμώνα, δεν θα πω ότι ήταν ότι το καλύτερο, και αναμένουμε τώρα, μπαίνοντας η άνοιξη, βοηθώντας και ο καιρός και ερχόμενο το καλοκαίρι, ότι θα αυξηθεί η κίνηση και να μπορούμε να καλύψουμε. Οι επαγγελματίες ποντάρουν στην αύξηση της κίνησης ώστε να μπορέσουν να λύσουν κάποια από τα βασικά οικονομικά τους προβλήματα, τα οποία δεν σταματούν, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που η ακρίβεια χτυπά αδιάκοπα αυτούς αλλά και τους καταναλωτές. Προβλήματα συνεχόμενα δεν σταματάνε ποτέ. Αυτό τον καιρό έχουμε τις διασυνδέσεις, οι οποίες περπατούν με πολλά προβλήματα. Έχουμε πληρωμές αρκετές, είναι και το πληρωμή του τριμήνου του ΦΠΑ. Πάνω σε αυτό βασιζόμαστε και στην αύξηση λίγο της κίνησης, ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να καλύψουν τις υποχρεώσεις, οι οποίες κάθε μήνα είναι αρκετές. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Πάρευμα γιοταχή, μίνιβαν 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Σέρβις Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 2721-0-22-266. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας και διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογοτυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Μήπως το password σας είναι πασίγνωστο? Ο σκοπός του password είναι να δυσκολεύει την πρόβλεψή του. Βάλτε τυχαία γράμματα, αριθμούς ή και σύμβολα και μην αποθηκεύετε ποτέ password σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το adae.gr, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών.
Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και έχουμε και παρέα τώρα. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καραλή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας. Καλησπέρα σας κύριε Καραλή. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, είμαστε καλά. Πώς είναι τα πράγματα, θα έχουμε κόσμο στη Μεσσηνία το Πάσχα? Οι προκρατήσεις, πώς πάνε? Ναι. Βεβαίως, λοιπόν. Θα έχουμε ένα καλό τριήμερο για τις ημέρες των εορτών του Πάσχα και πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν κατά το δυνατόν ομαλά την επόμενη τουριστική περίοδο στην περιοχή μας. Ναι. Βεβαίως τα Σκύπτρα τα κρατάει και πάλι η Καλαμάτα, το έχουμε τονίσει κατά επανάληψη, για πολλούς λόγους, και αυτή την περίοδο θα υπάρχει κόσμος, Έλληνες βεβαίως, mm-hmm. Έλληνες συμπατριώτες, οι οποίοι προτιμούν την περιοχή μας για τους λόγους που έχουμε κατ' επανάληψη να αναφερθεί. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να σας δώσω και μια πρόγευση και εκτίμηση των επόμενων πλέον ημερών. Θα μας δώσετε και μια πρόγευση, αλλά να μας πείτε αν έχουν ανοίξει τα περισσότερα ξενοδοχεία στη Μεσσηνία το Πάσχα, θα είναι ανοιχτά? Όχι, δεν θα είναι. Όχι όλα. Ναι. Όχι. Περίπου το 50% στην περιφέρεια τα μισά ξενοδοχεία είναι ανοιχτά. Τώρα για το καλοκαίρι, για πείτε μας τώρα, τώρα υπάρχουν τα μηνύματα πώς θα πάμε. Μπαίνουμε στο Μάιο πλέον. Βεβαίως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Εγώ μπορώ να σας προεξοφλήσω ότι θα επαναληφθεί μια όμοια με την περσινή τουριστική περίοδος, η οποία μπορώ να πω ότι δεν ήταν ούτε ιδιαίτερα καλή, ούτε και άσχημη. Λοιπόν, έτσι θα κινείται για τα επόμενα χρόνια η Μεσσηνία, και όποιος έχει διαφορετικά στοιχεία να έρθει να μας τα παραθέσει. Λοιπόν, το γεγονός ωστόσο, κύριε Καραλή, ότι θα έλεγε κανείς ότι τα τριήμερα και τα διήμερα πήγανε καλά και μέσα στο χειμώνα. Αυτό δεν δείχνει ότι ίσως να μας προτιμήσουν περισσότεροι το καλοκαίρι? Να σας πω ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας ότι ένα τριήμερο τις ημέρες των Απόκρεων, ένα τριήμερο που εν πάση περιπτώσει ενδιάμεσα μεταξύ τις ημέρες των Αποκριών και του Πάσχα κάνει 3 και 3, 6 και 3, 9, 10, 12 μέρες, θέλετε να τις βάλουμε 15. Αυτές είναι οι μέρες για να καλύψουν πληρότητα τριμήνου. Για να μην σας πω για τα ανοιχτά ξενοδοχεία, για να καλύψουν πληρότητες τετραμήνου, διότι είμαστε Απρίλιο. Ναι. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι τα πράγματα δεν κινούνται σε μία κανονικότητα και σε μία ομαλή πορεία. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία των προορισμών, των τουριστικών προορισμών, έχουν γύρω στο 40% πληρότητα στις άλλες περιοχές. Ναι. Με αποτέλεσμα να μπορούν να ισοσκελίζουν και τα έξοδά τους και να καλύπτουν τα ανελαστικά έξοδα που έχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς να το κάνουμε? Σιγά σιγά βέβαια το Μάιο θα πάνε στο 60%,
και θα κινούνται σε ανωδική πορεία. Εμείς, για μας κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Τους λόγους τους έχουμε πει κατ' επανάληψη. Δεν υπάρχει καμία στρατηγική, δεν υπάρχει καμία, καμία προοπτική που να διαφαίνονται άλλα πράγματα στον ορίζοντα και δεν είναι θέμα ούτε απεσιοδοξία ούτε τίποτα. Άλλωστε την αισιοδοξία την έχουμε δείξει 5 δεκαετίες τώρα που περιμένουμε κάποια στιγμή να ανοίξει περιοχή. Τώρα να έχεις 3 αεροδρόμια στην Πελοπόννησο, να έχεις το μεγαλύτερο ιστορικό αρχαιολογικό πλούτο, να έχεις αυτό το φυσικό κάλος, να έχεις την υποδομή η οποία υπάρχει εν πρώτης, μπορεί να μην έχει τεράστια ξενοδοχεία γιατί βλέπω τώρα ότι αναζητούν όλοι να βρουν κάποιες αιτίες και να πούν ότι ξέρετε δεν έχουν μεγάλα ξενοδοχεία. Είναι πράγματι, δεν τι θέλουν, να έχουμε ουρανοξύστες, να μας πούνε πάσχερ. Ναι. Διακόπη επικοινωνία μας με τον κύριο Καραλή. Έχει διακοπή επικοινωνία μας. Να πάμε σε ένα θέμα και θα προσπαθήσουμε έτσι να επανέλθουμε. Σε απεριακό κλειό θα βρεθεί η χώρα την Πρωτομαγιά, καθώς στους δρόμους αναμένεται να βγουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι σε κάθε γωνιά της χώρας, διεκδικώντας μεταξύ άλλων μέτρα κατά της ακρίβειας, δωρεάν υγεία και αξιοπρεπείς μισθούς. Με 24ωρη απεργία και συγκεντρώσεις τη Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και συνταξιούχοι σε ολόκληρη τη χώρα, γιορτάζουν την εργατική Πρωτομαγιά και διεκδικούν επιστροφή συλλογικών συμβάσεων, αύξηση μισθών και μέτρα κατά της ακρίβειας. Έχουν προκηρύξει απεργία για αυτό το λόγο. Φέτος, στη φετινή Πρωτομαγιά, αυτό που κυριαρχεί είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και έχει να κάνει με την ακρίβεια. Το πρόβλημα λοιπόν της ακρίβειας είναι στην προμετωπίδα των αιτημάτων. Βέβαια, επίκαιρα είναι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κατώτατο μισθό, με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, με τις συλλογικές συμβάσεις και γενικά όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εργασιακά προβλήματα και ασφαλιστικά προβλήματα των εργαζομένων και βέβαια τα αιτήματα για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, τα οποία είναι διαχρονικά. Παράλληλα με την συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο Καλαμάτας, η ΑΔΔΗ δίνει απεργιακό ραντεβού στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το ΝΙΤΑΦ ΑΔΔΗ Μεσσηνίας, η πρωτοβάθμιση σύλλογη του δημοσίου τομέα, η σύλλογη του ιδιωτικού τομέα, οι αγρότες, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλούν όλους τους πολίτες να παραβρεθούν στον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς τη Τετάρτη 1η Μαΐου 2024 στις 10 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Η 1η Μαΐου μας βρίσκει τους συνταξιούχους και τις οικογένειές μας στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων 10 ετών. Η ενιαία επίθεση των κομμάτων και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κεφαλαίου μας έχει φέρει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι συντάξεις μας δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών μας, παρότι για δεκαετίες από τα χέρια μας φτιάχτηκε ο πλούτος αυτής της χώρας. Ο καλύτερος φόρος τιμής για τους εργαζόμενους του Σικάγου είναι αυτή η Πρωτομαγιά να είναι μεγάλη, μαζική και μαχητική. Χρειάζεται να δυναμώσουμε το κίνημα ενάντια στις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν, να διεκδικήσουμε καλύτερους μισθούς και συντάξεις. Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία και έτσι θα τη τιμήσουμε γιατί μας ανήκει και δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν και καμία κυβέρνηση να τη χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όπως τους βολεύει. Η συγκεκριμένη μέρα σηματοδοτεί τον αγώνα των εργατών απέναντι στους κεφαλαιοκράτες εκμεταλλευτές. Για τη διεκδίκηση καλύτερων όρων δουλειάς και ζωής, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Καλούμε σωματεία, εργαζόμενους φορείς να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση στις 10 ώρα το πρωί τη Τετάρτη. Την Τετάρτη 1η του Μάη αγωνιζόμαστε για συλλογική σύμβαση εργασίας, κατάργηση των αντιεργατικών διατάξεων, για δημόσια υγεία και παιδεία, για δίκαιη φορά. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς, της εργατικής Πρωτομαγιάς και καλεί όλα τα μέλη του αλλά και όλους τους εργαζόμενους να δώσουν σε αυτή τη μέρα την έγκλη που της αξίζει και να τη γιορτάσουν αγωνιστικά όπως πρέπει. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλες και όλους, τους Μεσσήνιες και Μεσσήνιους, να παρευρεθούν την Τετάρτη, 1η του Μάη, στις 10 το πρωί, στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, να διαμαρτυρηθούμε για όλους. Υπηρετώντας πιστά την κερδοφορία τους σε βάρος των ζωών μας. Για μας, όλους τους εργαζόμενους στα εμπορικά,
καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες, αποτελεί πρόκληση η ευκολία των κυβερνήσεων που με σερία αντεργατικούς νόμους και υπουργικές αποφάσεις εξαφανίζουν αργίες, όπως καθαρά Δευτέρα, οι Κυριακές, επιβάλλουν εξαήμερη εργασία, ξεχυλώνουν το ωράριο. Καλούμε λοιπόν για όλα αυτά τους εργαζομένους να σταθούν απέναντι στις πολιτικές αυτές που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντά τους και να δηλώσουν ότι δεν πάει άλλο. Πάμε και πάλι στον κύριο Δημήτρη Καραλή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας. Κύριε Καραλή, πριν διακοπεί η επικοινωνία μας, λέγαμε ακριβώς το ίδιο που λέγαμε και πέρυσι τέτοιο καιρό, αλλά πέρασε ένας χρόνος περίπου, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα για να αλλάξει όλη αυτή η εικόνα. Να σας πω, κοιτάξτε, δεν θα αλλάξει ούτε τον επόμενο ούτε τον παραπάνω. Για τα τρία επόμενα χρόνια, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι θα πηγαίνει η κατάσταση. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων και λόγω των οικονομικών συγκυριών. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν τρόποι, πάντα υπάρχουν δυνατότητες. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε ακόμα βρει τη σωστή περπατησιά, δεν έχουμε βρει τη στρατηγική. Μην περιμένουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ζητήματα και επίπεδα να σταθούν. Η κεντρική κυβέρνηση και η περιφέρεια είναι αυτή η οποία θα συντάξει ένα στρατηγικό σχέδιο και θα ζητήσει πλέον από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να το εφαρμόσουν. Αυτά μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει. Η νέα Περιφερειακή Αρχή πιστεύω ότι βρίσκεται σε κάποιο στάδιο προεργασίας από ό,τι με πληροφορούν. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Κρατάμε μικρό καλάθι. Από εκεί και πέρα εμείς το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε και να περάσουμε το μήνυμα από το σταθμό σας είναι ότι κάθε χρόνος που περνάει εμείς βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, βελτιώνουμε τα ξενοδοχεία μας και είμαστε πάντα στο επίπεδο του να μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές και καλές υπηρεσίες στους επισκέπτες που μας προτιμούν. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει η περιοχή και τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Άρα δεν μιλάμε ακόμα για ότι γίναμε προορισμός, έτσι. Δεν γίναμε προορισμός, πώς να γίνουμε, δηλαδή, επειδή το ευχόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, μετά τις γιορτές, τώρα επειδή. Γίνονται προσπάθειες όμως, έτσι να το πούμε. Και από εσάς ξενοδόχους και από τους επαγγελματίες. Έτσι βλέπουμε τέτοια στοιχεία. Όχι, κοιτάξτε, είναι συλλογική και σκληρή προσπάθεια. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ωστόσο, θα μείνουμε με αυτά, διότι περιμένουμε αυτό το τριήμερο και πρέπει να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας. Όσοι δεν έχουν πλέον κλείσει, περιμένουμε, είναι 2-3 μέρες ακόμα αυτές που απομένουν, μπορούν να βρουν δωμάτια σε όλη τη Μεσσηνία και μάλιστα με ανταγωνιστικές τιμές. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν να δουν και να διαπιστώσουν την πραγματικότητα. Είναι καλές οι τιμές, κύριε Καραλή, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό. Δείτε, εγώ που έκανα μία έρευνα, από 70 ευρώ το δίκλινο δωμάτιο με το πρωινό και από εκεί και πάνω, ανάλογα με τα βαλάντια που διαθέτουν, μπορούν να βρουν κατάλημα να περάσουν το τριήμερο του Πάσχα, των εορτών του Πάσχα. Η εστίαση είναι και εκεί ανταγωνιστική. Πιστεύω ότι η Μεσσηνία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή με το δυναμικό που έχει και των ξενοδοχείων και των υπόλοιπων καταλυμάτων και των καταστημάτων της εστίασης βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Αν θέλουν, έχουν τη σύγκριση, ταξιδεύουν και σε νησιά. Δεν έχω να προσάψω κάποια κατηγορία, αλλά εμείς έναντι των νησιών είμαστε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, θα μείνουμε με αυτό βέβαια για να μην πούμε άλλα πράγματα. Τα πούμε μετά τις γιορτές και με περισσότερη άνεση και έχοντας περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Να σας ευχηθώ καλές γιορτές, καλό Πάσχα και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.
Τώρα, να έρθουμε πάλι στα ζητήματα έτσι, της καθημερινότητας και στα ζητήματα που απασχολούν και τους επαγγελματίες. Σε δεύτερη μοίρα έχουν περάσει οι αγορές σε ρούχα, παπούτσια και καλλιτικά, αφού λόγω οικονομικής στενότητας οι καταναλωτές βάζουν άλλες προτεραιότητες. Η αγαπημένη συνήθεια των περασμένων ετών αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Ρούχα, παπούτσια και καλλιτικά είναι η μεγάλη χαμένη της αγοράς το τελευταίο διάστημα, αφού οι ανατιμήσεις παντού έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές να τα βάλουν σε δεύτερη μοίρα. Φυσικά, αυτά τα παίρνουμε μια φορά το χρόνο και εκείνα δανεικά από άλλους τα φοράμε. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία το φαΐ, πώς θα ταΐσουμε την οικογένειά μας. Όπως όλος ο κόσμος, γιατί είναι άλλες οι ανάγκες και προτεραιότητες που τρέχουν και μετά η ένθιση. Το κύμα ακρίβειας έχει στοιχήσει στους Έλληνες που πλέον μειώνουν σημαντικά τις αγορές τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές βασικές τους ανάγκες. Και το θεωρώ πως δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα είναι τα πρώτα είδη ανάγκης του σπιτιού και μετά θα έρχονται τα ρούχα σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Λόγω της ακρίβειας, ναι, πρώτα είναι το σούπερ μάρκετ, οι πιο βασικές ανάγκες δηλαδή. Εννοείται αυτό. Και λόγω της ακρίβειας αναγκαστικά συμβιβαζόμαστε με ό,τι έχουμε, δεν αγοράζουμε δηλαδή καινούρια. Ναι, και για το παιδί, για όλα. Πάντα σε δεύτερη μοίρα, δεν φτάνουν τα χρήματα για να τα βάλουμε σε πρώτη μοίρα. Οι καταναλωτές αναζητούν τις προσφορές και περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν ρούχα και παπούτσια σε πιο χαμηλές τιμές. Η κίνηση τη συγκεκριμένη περίοδο είναι πεσμένη. Είναι μια νεκρή περίοδος για την αγορά αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη κοιλιά η δουλειά μας. Όλος ο κόσμος αντιλαμβάνουμε ότι περιμένει το Πάσχα για να μπορέσει να κάνει τις αγορές του μαζικά. Απλά η γενική κατάσταση είναι ότι επικρατεί μια ηρεμία. Ο κόσμος ποτέ δεν σταματάει να ζητάει τις εκπτώσεις και τις καλύτερες τιμές. Παρ' όλα αυτά, πάντα μέσα στα καταστήματα πιστεύω πως και όλοι οι συνάδελφοι έχουν εκπτωσιακά είδη και προσφορές και από όλα. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες ευελπιστούν πως η κίνηση θα αυξηθεί τόσο το Πάσχα όσο και την περίοδο του καλοκαιριού λόγω και των γάμων και των κοινωνικών εκδηλώσεων. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε και το Πάσχα, περιμένουμε και κόσμο να κατέβει και σίγουρα θα έχουμε μια καλή σεζόν. Γιατί στη δική μας περιοχή το καλοκαίρι ευνοείται η κίνηση και η αγοραστική δύναμη. Άρα, θεωρώ ότι είναι μια δικαιολογημένη κοιλιά στην αγορά αυτή τη στιγμή. Πέρα από όλα αυτά τα καταναλωτικά, η περίοδος που διανύουμε, η περίοδος μεγάλης εβδομάδας, είναι περίοδος κατάνοιξης και περισυλλογής. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ψυχάρης, ο υπεύθυνος τύπου της Μητρόπολης Μεσσηνίας. Καλησπέρα σας, κύριε Ψυχάρη. Καλησπέρα, κυρία Ηλιοπούλου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Εύχομαι ολόψυχα καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση. Και σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και να ξεκινήσουμε, κύριε Ψυχάρη, έτσι να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας γιατί λέμε ότι διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί τη λέμε Μεγάλη Εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Κυρία Ιωπούλου, Μεγάλη Εβδομάδα, καλύτερη εβδομάδα από την Κυριακή των Βαΐων εχθές μέχρι και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα διότι τα γεγονότα που τελούνται τόσο στους ιερούς ναούς όσο και στις ιερές μονές ανά την επικράτεια είναι μεγάλα, είναι σπουδαία και κοσμοϊστορικά μπορούμε να πούμε τόσο για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι πιστοί μέσα από τις ακολουθίες των ημερών αυτών βιώνουμε τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Συμμετέχοντας ενεργά μπορούμε να πούμε σε αυτά. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε και αναστήθηκε εκουσίως, ένα γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει εμείς οι πιστοί να το βλέπουμε μυρολατρικά το πάθος του, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες, να βλέπουμε τις δικές μας αμαρτίες και αφού μετανιώνουμε ειλικρινά, μπορούμε να πούμε, να βλέπουμε την αντικειμενική σωτηρία που χάραξε ο Χριστός μας και να την κάνουμε και εμείς υποκειμενική, δηλαδή να εργαζόμαστε για την προσωπική μας σωτηρία. Κύριε Ψυχάρη, πραγματικά αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα κατάνοιξης, περισυλλογής. Οι εκκλησίες γεμίζουν. Να μας πείτε για το πρόγραμμα του Σεβασμιώτατου του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, γιατί θα βρεθεί σε αρκετές εκκλησίες. Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη μας, το οποίο ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα,
ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και θα πεδατωθεί την Κυριακή του Πάσχα. Απόψε, με Μεγάλη Δευτέρα, στις 7.30, σε λιγότερο από μία ώρα, ο Σεβασμιότατος θα χωροστατήσει την ακολουθία του νυμφίου στον ενοριακό ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη του Μελιγαλά, στην Κομόπολη του Μελιγαλά, την έδρα δηλαδή του Δήμου Ιχαλίας. Αύριο, Μεγάλη Τρίτη, στις 7.30 θα χωροστατήσει την ακολουθία του νυμφίου στον ενοριακό ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Μεσίνης. Τη Μεγάλη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα θα τελέσει το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Καλαμάτας, της Ζωοδόχου Πηγής Βελανιδιάς στην Καλαμάτα, συγγνώμη. Ενώ το απόγευμα στις 7.30 θα χωροστατήσει στην ακολουθία του νυπτήρος στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στην Καλαμάτα. Τη Μεγάλη Πέμπτη στις 8 το πρωί θα τελέσει την Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δημιώβης στον Ταΐγετο, ενώ στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει την ακολουθία των παθών στο Μητροπολιτικό Ναό της Υποπαντής. Τη Μεγάλη Παρασκευή τώρα στις 3 το μεσημέρι θα χωροστατήσει στην ακολουθία της Αποκαθυλώσεως στο Μητροπολιτικό Ναό της Υποπαντής, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα χωροστατήσει στην ακολουθία του Επιταφείου επίσης στο Μητροπολιτικό Ναό, με το πέρας της οποίας θα προστεί τις λιτανεύσεως του Επιταφείου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Το Μεγάλο Σάββατο τώρα στις 8 το πρωί θα τελέσει την Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Προφήτου Ιωήλ στην Καλαμάτα, ενώ στις 11 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα προστεί τις τελετήσεις της Αναστάσεως στο Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής, μετά το πέρας της οποίας θα τελέσει την Αναστάσιμη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή τώρα του Πάσχα στις 11.30 το πρωί θα χωροστατήσει του Εσπερινού της Αγάπης στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης μας. Κύριε Ψυχάρη, έτσι κλείνοντας αυτή την συνομιλία μας, ποια θα ήταν η ευχή σας για το Πάσχα? Κύριε Ηλιοπούλου, αναμφίβολα διαλύουμε μέρες περισυλλογής και αυτοκριτικής, μπορώ να πω. Ευχή και προσευχή όλων μας θα πρέπει να είναι η πολυπόθητη Ανάσταση στον ταλαιπωρημένο κόσμο μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι η παντοδύναμη τεχνολογία, οι πόλεμοι, βλέπουμε ότι καλά κρατούν σε πολλά μέρη της γης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η θεοποίηση του χρήματος, η αμφισβήτηση που είδαμε προσφάτως του θεσμού της οικογένειας, ο κλειδονισμός ιδεών, αξιών, θεσμών αλλά και προτύπων που άντεξαν στο διάβα των αιώνων, συναποτελούν την φυσιογνωμία, θα μπορούσαμε να πούμε, να τολμήσουμε να πούμε, μιας κουρασμένης πνευματικά εποχής μας, κατά την οποία εμείς οι άνθρωποι λησμονήσαμε και να πιστεύουμε και να ελπίζουμε και να χαμογελάμε. Δι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε πορεία, γιατί θα βιώσουμε πιο δύσκολες μέρες. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή Ανάσταση ευχόμαστε. Κυρία Ηλιοπούλου, και εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική σας φιλοξενία. Καλή Ανάσταση και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάς Συνοχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις.
Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας και διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαφείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Μπαίνω στο διαδίκτυο και βέβαια μπαίνω στο διαδίκτυο. Όλοι μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Ακόμα και η μανούλα μου μπαίνει. Αν φοβάμαι, και βέβαια φοβάμαι. Μια φορά μου είχαν σπαμάρει το λογαριασμό μου. Σπαμάρει. Σπαμάρει. Και εμένα είχαν προσπαθήσει να με κλέψουν. Δυστυχώς στο διαδίκτυο υπάρχουν και πολλά παραμύθια. Αλλά και πολλοί παραμυθάδες. Για να έχουν όλα ωραίο τέλος, θα πρέπει να προσέχουμε. Έτσι είναι. Θα πρέπει να προσέχουμε. Μαθαίνουμε περισσότερα για το διαδίκτυο για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και τα παιδιά μας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη διαδικτυακή μας ζωή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Thank you.
Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε. Είμαστε και εδώ και πάλι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα μιλήσουμε για μία έκθεση που ξεκίνησε την Παρασκευή στην αίθουσα Α49 στην Καλαμάτα. Μία εξαιρετική έκθεση με τη συμμετοχή αρκετών καλλιτεχνών. Και είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Κιβέλλος, είναι συνδιοργανωτής της έκθεσης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και η κυρία Ανέτ Χίλμπερτ, η οποία είναι γλύπτρια και συμμετέχει σε αυτήν την έκθεση. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκαμε. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κιβέλλο, να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την έκθεση. Γιατί πόσοι συμμετέχουν, τι παρουσιάζεται. Είναι μια έκθεση που συμμετέχουν 15 καλλιτέχνες. Πολλοί από αυτούς είναι ξένοι που μένουν στη Μεσσηνία. Και στην Καλαμάτα και στη Μάνη. Έχουν ξανεκθέσει μαζί, έχουν ιστορικό αρκετών εκθέσεων και ατομικών και συλλογικών εκθέσεων. Η έκθεση αυτή ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας το 2017, που η έκθεση τότε είχε τον τίτλο Duality, ήταν μια ιδέα της Ανέτ αυτή η έκθεση. Και από τότε, από αυτή την έκθεση το 2017 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, υπήρξε η ιδέα να υπάρχει μία έκθεση σύγχρονης τέχνης που να έχει αναφορά στα αρχαιολογικά εκθέματα των μουσείων γενικά και πιο συγκεκριμένα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας. Mm-hmm. Δυστυχώς πέσαμε πάνω στον COVID, υπήρχαν καθυστερήσεις. Ευτυχώς η γκαλερία Α49 φιλοξενεί αυτή την έκθεση τώρα. Θα κρατήσει μέχρι 31 Μαΐου. Ευχαριστούμε πολύ τον οικοδεσπότη, τον Βαγγέλη Νικολάου. Έχει κάνει μια εξαιρετική. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος που νομίζω στην Καλαμάτα είναι πασίγνωστος. Έχει προσφέρει πολλά στην πόλη. Η έκθεση διοργανώνεται κατά βάση από την Emma Dolphin, τον Stuart Cox και τον Ηλία Μακρύ. Και εμείς απλώς βοηθάμε, επιμελούμαστε κάποια κείμενα. Υπάρχουν εικαστικοί γλύπτες, κεραμίστες. Μπορώ να αναφέρω τα ονόματα. Φωτογράφοι βεβαίως, εικαστικοί και χαράκτες. Να τα πούμε τα ονόματα, αν είναι. Η Emma Dolphin φυσικά είναι εικαστικός. Η Ανέτε Χίλμπρεχτ είναι και εικαστικός και γλύπτρια. Είναι η Ingrid Weinert που είναι ζωγράφος. Είναι ο Ηλίας ο Μακρύς, γνωστός, ήταν και στο καλλιτεχνικό στέκι. Η Κανέλα Στασινοπούλου και η Ευγενία Ντεκελέ είναι εικαστικοί. Οι κεραμίστες έχουμε τον Ντέρμον, τον Νιούτον. Έχουμε την Ίντουν τη Λίσμπετ Στόρουντ, που είναι Δανέζα. Έχουμε τον Ηλία τον Χριστόπουλο, πολύ γνωστός. Έτσι, ο Ηλίας ο Χριστόπουλος, με την Αγγελική την Πολίτη και τη Χαρούλα την Κοροπούλη. Ήταν και στην έκθεση της Πάτρας και είχαν βοηθήσει πολύ και στην Πάτρα, γιατί ο Ηλίας ο Χριστόπουλος έχει και έτσι, εργαστήρι και στην Πάτρα. Είναι μια συνάντηση σημαντικών, έτσι, καλλιτεχνών, εικαστικών. Έχουν μεγάλη εμπειρία, έχουν προηγούμενες εκθέσεις. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή στο κοινό, μένουν στη Μεσσηνία και δημιουργούν ένα έργο το οποίο για μένα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί παντρεύουν λίγο την προέλευση, τις ρίζες που έχουν ο καθένας και παράγουν μια τέχνη σύγχρονη. Την ίδια στιγμή έχουμε μια αναφορά στην αρχαιότητα, στην ελληνική αρχαιότητα. Οπότε έχουμε μια διεθνή ομάδα στην πραγματικότητα η οποία αγαπά την Ελλάδα, μένει στην Ελλάδα, δημιουργεί μια τέχνη που έχει σχέση με τον τόπο καταγωγής. Mm-hmm. Γιατί αυτές είναι οι ρίζες των καλλιτεχνών. Βέβαια. Και έχουν και τα ρεθίσματα, έχουν και τα. Και αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον. Να συνεχίσω, έχουμε τους φωτογράφους, τον Νίκο τον Ηλιόπουλο, που είναι και στο έχει τη φωτογραφική του ομάδα. Τον Πίτερ Ίστλαν, φωτογράφος. Την εικαστικό φωτογράφο Μπριγκίτε Βόντα Στάμπλ. Τον αρχαιολόγο την Κέλλη Φράγκου. Τον Δημήτρη Ραφτέλη που είναι ο γλύπτης, τον εικαστικό τον Βασίλη τον Καριζόνη και το χαράχτη τον Στάθη τον Καριδωμάτη. Να πάμε και στη κυρία Χίλμπερτ, για πείτε μας και για τα δικά σας έργα, γιατί είναι και ιδιαίτερα, τα έχουμε βέβαια και στο βίντεο, θα περάσει έτσι θα τα δούμε. Ναι, το έργο μου, καλά, τώρα είναι πολύ ιδιωτικό αυτό, το έργο μου μιλάει για μια σχέση ανάμεσα της μητέρας, μητέρα και κόρη. Mm-hmm. Και βέβαια όταν το έφτιαχνα, το φτιάχνω από μέσα μου ας πούμε, δεν έχω κάνει σχέδιο και άρχισα να βλέπω και να δω τι έγινε και έγινε μια νίκη πάλι. Ναι. Και εκεί κάνω το κονέ με την Ελλάδα που μεγάλωσα στην Ελλάδα και για μένα δεν είναι πατρίδα αλλά είναι ψιλοπατρίδα. Ναι. Έτσι. Και το είδα και με άλλους που κάνουν το κονέ με το αυτό σπίτι είναι που τους. Βλέπουμε τώρα η φωτογραφία. Ναι.
Ναι. Πέρασε. Ναι. Δηλαδή αυτό. Και τι άλλο ήθελα να πω, ότι έχει να κάνει και με το θέμα. Σκέφτηκα πάρα πολύ για το θέμα αυτό και διαβάζαμε, πήραμε, ξέρεις, μιλάγαμε με την Ingrid, με την Brigitte, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει και όλα αυτά. Και... Αλλά όλα αυτά, it was like a gel, ήρθαν μαζί όλα αυτά και έγινε. Ναι. Έγινε ξαφνικά, μπαμ. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και για τους άλλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χώρος. Είναι από, μετά από 24 χρόνια που μένω εδώ και... Η καταγωγή σας από πού είναι? Από Γερμανία. Από Γερμανία. Ναι. Είμαι Γερμανίδα, αλλά μεγάλωσα στην Ελλάδα. Όταν ήμουν μικρή. Οπότε, όντως... Είσαστε Ελληνίδα, έτσι, κατά είμαι κάποιο τρόπο. Είμαι Ελληνίδα, ναι, ναι. Η ψυχή μου είναι λίγο Ελληνίδα. Ναι, ναι. Και δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Έχω περάσει πολλές χώρες, γενικά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι το χώρο μου και περισσότερα εδώ στη Μάνη. Τη Μάνη. Ναι. Να αγαπάτε πάρα πολύ, φαντάζομαι. Πάρα πολύ, Μάνη. Ναι. Και έχω φίλους από την Αθήνα που μου λένε πώς το αντέχεις, δεν το αντέχω εδώ, θέλω να φύγω, δεν θέλω να είμαι εδώ, αλλά εγώ θα μείνω. Παίρνετε ρεθίσματα και από τη Μάνη για τα έργα σας? Βέβαια, ναι. Παίρνω και έχω μια σειρά που έφτιαχνα τσάντες που έδειχνα στην Αθήνα. Και όλα τα από βότσαλα, από μεγάλα βότσαλα, και τα βότσαλα είναι από τις παραλίες μας. Ναι. Δηλαδή, εγώ αγαπάω και τη φύση και το σπίτι μου και το γύρο που μεγάλωσε και το παιδί μου εκεί. Όλα αυτά, βέβαια. Δηλαδή. Και βέβαια, κύριε Κυβέλλο, στη Μάνη μένουν πάρα πολύ έτσι και Γερμανοί και από άλλες χώρες και αγαπούν τη Μάνη. Φυσικά, ναι. Αγαπούν, ναι. Και στην αρχή όταν ήρθα, το 2000 νομίζω, ένα ή δύο. Κάναμε την πρώτη έκθεση με τις καλλιτέχνες της Μάνης, το θυμάσαι. Η ομάδα της Μάνης έχει εκθέσει πολλές φορές στο σχολείο της Καρδαμήλης, στο παλαιό σχολείο της Καρδαμήλης. Και φυσικά κάνουν και εκθέσεις του εξωτερικού, συμμετέχουν και στις εκθέσεις του εξωτερικού. Εντάξει, είναι μια ωραία ομάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο περισσότερο να δείξουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε ένα είδος ορατότητας, διότι νομίζω ότι σαν πόλη ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με το τι σημαίνει στην Αθήνα και δεν κοιτάμε το τι σημαίνει δίπλα μας. Ναι, πρέπει λίγο να κοιτάξουμε τι σημαίνει δίπλα μας. Και μιλάμε και με αξιόλογους. Και όχι μόνο στην περιοχή της Μάνης, και από την άλλη περιοχή και της Πηλίας και της Τριφυλίας υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που κάνουν σημαντικό έργο, είτε εικαστικό είτε καλλιτεχνικό έργο, το οποίο καλό είναι να φαίνεται και να προβάλλεται. Τώρα το κύριο θέμα της έκθεσης είναι Ιδμεν. Τι σημαίνει και πώς το επιλέξατε? Το Ιδμεν είναι μια ιδέα του αείμνηστου Σπύρου Φέγγου, που ήταν καλός φίλος και δάσκαλος όλων μας. Το είχε εντοπίσει από τη θεογονία του Ισιώδου. Αφορούσε ένα στίχο που οι μούσες απαγγέλουν και λένε ότι μπορούμε, ξέρουμε να σας λέμε την αλήθεια, που μοιάζει με την πραγματικότητα, προς τους ποιητές. Και ξέρουμε επίσης, όποτε θέλουμε, να σας λέμε και ψέματα. Αυτή είναι ένα στίχος, ο οποίος... Ναι. Και να τραγουδάμε, λέει, την αλήθεια και όποτε θέλουμε μπορούμε να σας λέμε και ψέματα. Και εγώ οπότε το Ιδμεν είναι... πάει πολύ με την τέχνη και με το αυτό που κάνουν καλλιτέχνες, προσπαθούντας φυσικά πάντα να πούν την αλήθεια, αλλά αυτό δεν είναι και... πάντα εύκολο. Εγώ βρήκα και κάτι που το Ιτμεν το είχαν πει οι δύο αρχηγούς, ας πούμε, που βρεθήκανε σε ένα πόλεμο και είπε ο ένας τον άλλον, σε ξέρω, Ιτμεν. Ναι, το Ιτμεν το γνωρίζω στα αρχαία. Ναι, το γνωρίζω, ναι. Και μετά βρήκανε ότι είναι συγκρινείς αυτοί οι δύο. Εντάξει, είναι ένας ωραίος τίτλος, το οποίο η ιδέα ήταν του Σπύρου του Φέγγου. Θα χαιρόταν πολύ να μας δει πάλι όλους μαζί. Μας λείπει πολύ. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που δυστυχώς έφυγε νωρίς και η Καλαμάτα δεν πρόλαβε να το γνωρίσει καλά. Αυτός πάντα είπε, είμαι Ευρωπαίος. Mm-hmm. Ναι. I'm a European, you know, he always said I'm European. Μετά από αυτή τη συνάντηση όλων αυτών των καλλιτεχνών σε αυτό το χώρο Α49, εκτιμάτε ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος που ξεκίνησε η ιδέα? Ναι, σε μεγάλο βαθμό ξαναβρέθηκε όλη η ομάδα και μπορούμε να σχεδιάσουμε και κάτι περισσότερο. Mm. Αλλά είναι ωραίο το ότι ξαναβρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν εντελώς
έχουν πολλές, κάνουν μια πολύ διαφορετική τέχνη, έτσι, γι' αυτό υπάρχει μια ποικιλία στην έκθεση. Κάνουν πολύ διαφορετικά πράγματα, την ίδια στιγμή όμως μπορούν να εκθέτουν μαζί και να συμφωνούν. Έτσι. Είναι αυτό που δεν γίνεται εύκολα με τους Έλληνες. Και έχει γίνει ένα καλό πάντρεμα, είδαμε στην έκθεση. Ναι, σωστά. Πολύ ναι, καλό. Ναι. Μέχρι πότε... Είναι μέχρι 31 Μαΐου, Παρασκευή 31 Μαΐου. Mm-hmm. Θα περιμένουμε όλους τους φιλότεχνους της πόλης. Νομίζω μια εξαιρετική έκθεση, όπως οι περισσότερες εκθέσεις που γίνονται στο Α49. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα καλή πολύ. Καλή επιτυχία εμείς. Εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5.30 το απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.